Έτοιματα λόγω για την κίνηση. Δόθηκε η κίνηση της 10ης υποδρομίας. Καθυστερεί λίγο σε και η Αλκιστή για την πρωτοπορία. Προσπαθεί και παίρνει την πρωτοπορία καθαρά τώρα και οδηγεί ο Γρέγος. 3-4 μήκη μπροστά από τον Μίστερ Ζήνων. Ο Κωστάκης ακέσει σε κάθε θέση ο Ναϊωτός. Μπρουνέτ και ο πίσω η Σμάιλι. Σερ Τάλποτ που ξέρει σχετικά καλά η Αλκιστή. Μέρεντιθ, Σολάντρια. Ακολουθεί σε αυτό το σημείο στην τελευταία θέση. Στην πρωτοπορία στο 1100 βρίσκεται ο Γρέγος 1,5 μήκος από το Μίστερ Ζήνο που ακολουθεί, αλλά και τον Κωστάκη Σαγέμ που βρίσκεται σε καλή θέση. Όπως και ο Αναγιωτός τη Μάιρη τη εσωτερική σε καλή θέση, αλλά και ο Σερ Τάλποτ που βρίσκεται κοντά στον δεύτερο όμιλο με την Μπρουνέτ να ακολουθεί. Άρκιστη λίγο πίσω σε αυτό το σημείο. Και τώρα στο 800 με τον Γρέγο να βρίσκεται στην πρωτοπορία 1,5 από το Μίστερ Ζήνο Κωστάκη Σαγέμ. Ο Αναγιωτός και ο πίσω με τον Σερ Τάλποτ τη Σμάιλι. Μπρουνέτ προσπαθεί για ανέβασμα από την εσωτερική. Πίσω η Μέρεντι και η Σολάντρια στο 600. Στην πρωτοπορία ο Γρέγος. Στο μισό μήκο ο Μίστερ Ζήνων. Κοντά και ο Κωστάκης Ακέιν. Υπό πίσω ο Σερ Τάλποτ διατηρεί επαφή. Και 3-4 μήκη πίσω με τον Γρέγο να βρίσκεται στην πρωτοπορία στο 400. 2 μήκη από τον Κωστάκης Ακέιν και τον Μίστερ Ζήνων. Σερ Τάλποτ ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Γρέγος, αλλά απειλείται τώρα από τον Κωστάκη Σακέιν, ο οποίος είναι δυνατός και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να τον περάσει ο Κωστάκη Σακέιν. Κωστάκη Σακέιν περνάει σε αυτό το σημείο τον Γρέγο. Και ο πίσω ο Σερ Τάλποτ προσπαθεί για τη δεύτερη θέση. Φυσικά είναι αρκετά πίσω ακόμα. Και η Άλκιστη με το finish της. Με πολλές δυνάμεις ο Κωστάκη Σακέιν κατευθείαν πετύχει μια εύκολη νίκη. Γρέγος στη δεύτερη θέση Άλκιστη και τέταρτος Σερ Τάλποτ.